Μαθητούδια μου, όπως σας είπα και πριν, ελάτε πιο κοντά. Βέβαια, δεν προσκαλώ μόνο εσάς, προσκαλούμε και εσάς γονείς, γιατί η επικαιρότητα τρέχει και πόσο μάλλον δε η εκπαιδευτική επικαιρότητα και το φροντιστήριο που κάνουμε εσάς εδώ του Ηρακλείου είναι για ακόμη μια φορά κοντά μας και είμαστε πολύ τυχεροί. Κύριε Μαυράκη, που είστε κοντά μας, καλώς ήρθατε. Τι κάνατε, καλώς σας βρίσκω. Είμαστε καλά λειψοί, θα πω εγώ, αν με ρωτάτε. Λείπει το τηλεοπτικό ίμιση εδώ το τέλος. Διαχειρίζει τη μοναξιά σου τέλος πάντων, αλλά πολύ καλά, από όσο παρακολουθώ τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πολύ, αλλά ξέρω ότι είναι πράγματα. Δεν μου αρέσει, ναι. Αλλά δεν πειράζει, το αφήνουμε αυτό γιατί έχουμε πολύ σημαντικά θέματα να συζητήσουμε. Έχουμε, βλέπω, ημέρες καριέρας. Λοιπόν, και πλησιάζει λίγο. Διαζώσεις, ναι. Για όποιον δεν το έχει συνειδητοποιήσει. Πλησιάζει λίγο αυτή η ημερομηνία. Είπαμε ότι θα ψάχνουμε αφορμή να αναφερόμαστε σε αυτή την εκδήλωση, τη σπουδαία εκδήλωση. Ουσιαστικά πρόκειται για την πιο μεγάλη εκδήλωση επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές λυκείου στην Κρήτη. Είναι θεσμός πια, ξεκινήσαμε το 2002, είναι 22 χρόνια και φτάνει η ώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο να συναντηθούμε. Έχουμε ενδιαφέροντα πολύ δυνατά στοιχεία σε αυτήν την εκδήλωση. Κάτω δεξιά υπάρχει το QR για τους τηλεθεατές που μπορούν εύκολα να μπουν και να πάρουν πληροφορίες, όπως επίσης και να δηλώνουν συμμετοχή για το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού που δίνουμε κάποιους κωδικούς δωρεάν. Το τεστ Νόησης Plus, αυτό το εργαλείο, το πολύτιμο εργαλείο που χρησιμοποιούμε στα φροντιστήρια που καμψάς πάρα πολλά χρόνια, αρκεί να είναι κάποιος μαθητής πρώτης λυκείου. Έχουμε κάποιους ακόμα δωρεάν κωδικούς να δώσουμε. Ακολουθεί μια πάρα πολύ σοβαρή συμβουλευτική. Ένα πρόγραμμα προσανατολισμού, το οποίο εντάξει, για μας είναι προτεραιότητα, για τους μαθητές μας. Δεν γίνεται να προσπαθεί κάποιος να αγωνιά, να διαβάζει, να οργανώνεται όλο αυτό και να μην έχει καθαρή στοχοθεσία, να μην ξέρει τι είναι αυτά που τον αφορούν, να μην ξέρει ποια στοιχεία ταιριάζουν την προσωπικότητά του. Αυτά θα συμβούν τη δεύτερη μέρα. Το πήγαμε λίγο ανάποδα. Θα συμβούν την Κυριακή. Το Σάββατο το απόγευμα είναι το σπουδαίο ραντεβού. Θα συναντηθούμε στο ξενοδοχείο Ατλαντής όλοι μαζί. Έχουμε μεγάλη χαρά με δύο πολύ σοβαρούς εισηγητές, θεωρώ από τους κορυφαίους στην Ελλάδα, από την εταιρεία Orientum. Ένας εξ αυτών είναι ο Σπύρος ο Μιχαλούλης, που είχαμε και παλιότερα την τιμή και τη χαρά να έρχεται σταθερά μετά από 5 χρόνια και όλη την περιπέτεια του κορονοϊού. Επιστρέφει σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και οικονομολόγος ο ίδιος και ο Θοδωρής ο Θεοτόκης. Το ένα είναι αυτό. Νομίζω μπορούμε να δούμε τις καρτούλες, γιατί έφερα 2-3 στοιχεία. Να πούμε για τους εισηγητές, να πούμε για την θεματολογία, δύο κουβέντες. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πρώτο μέρος όπου θα ακούσουμε πράγματα πολύ σοβαρά και για τους μικρότερους, εγώ λέω από την τρίτη γυμνασίου και μετά, και λέω και για γονείς είναι καλό να είναι παρόντες. Καλά έκανα εγώ και τους προσκάλεσα, κύριε Μαυράκη, γιατί ο φροντιστηριακός όμιλος που καμισάς, η αλήθεια είναι πως το πλαίσιο της εξωστρέφειας που τον διακατέχει έτσι κι αλλιώς και το έχουμε καταλάβει όλα αυτά τα χρόνια, πάντα ψάχνει τρόπους να φέρει κοντά και τα παιδιά, ιδιαίτερα στο κομμάτι του στόχου, αλλά και τους γονείς, γιατί εν μέσω πλήν σαφώς τους αφορά και εκείνους, αλλά τόσο όσο. Εμείς θέλουμε να εκφράζονται αφού προηγουμένως ενημερώνονται. Σωστό. Αυτό θέλουμε. Φυσικά έχουν άποψη και φυσικά πρέπει να τη διατυπώνουν, αλλά καλά είναι να ενημερώνονται πλέον. Έχω λοιπόν ένα πλούσιο θεματολόγιο εκεί με τον Σπύρο Μιχαλού και τον Θεοτόκη που αφορά τη μελέτη, τους τρόπους οργάνωσης, στοχοθεσία και ένα μεγάλο μέρος που έχει να κάνει με την παρουσίαση τμήματων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί οι αναφορές έχουν να κάνουν με έξυπνες επιλογές σπουδών. Δεν είναι μόνο οι παραδοσιακές, δεν είναι μόνο οι υψηλοβάθμες. Έχουν να κάνουν με εναλλακτικές καριέρες, πώς οι σπουδές ταιριάζουν ή συνδυάζονται μεταξύ τους, τι διαφορετικά πράγματα μπορεί να κάνει κάποιος με ένα πρώτο πτυχίο ή με ένα μεταπτυχιακό. Πολύ, πολύ σπουδαία πράγματα που είναι η δουλειά τους και τα γνωρίζουν. Αυτό λοιπόν είναι το ένα που είναι το σπουδαίο θεματολόγιο. Το άλλο που θέλω να επιμείνω είναι οι εισηγητές, ήδη έκανα αναφορά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την επιστροφή του Σπύρου του Μιχαλούλη. Και το τρίτο είναι οι επαγγελματίες. Λοιπόν, αυτό που για 3-4 χρόνια το είχαμε ξεχάσει και που το οργανώνουμε ξανά, το πολύ ωραίο πράγμα, όπου οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα σε ένα κομμάτι της εκδήλωσης να καθίσουν με επαγγελματίες. Εδώ έχουμε μια πρόταση. Θα είναι παρόντες σπουδαίοι επαγγελματίες από την πόλη μας, όλων αυτών των ειδικοτήτων. Μάλλον θα είναι πλέον 3-4 από αυτό το κατάλογο που βλέπετε εδώ, από όλο σχεδόν το φάσμα της επαγγελματικής δραστηριότητας, όπου οι μαθητές θα μπορούν να καθίσουν και να μιλήσουν με τους επαγγελματίες. Είναι διαφορετικό να ονειρεύεσαι ένα επάγγελμα και τελείως διαφορετικό να έρθεις σε επαφή με έναν άνθρωπο που βρίσκεται πάρα πολλά χρόνια στον χώρο και μπορεί να σου μιλήσει για τα θετικά του, για τα αρνητικά του, γιατί αυτά υπάρχουν έτσι κι αλλιώς, και να αποφασίσεις συνειδητά τελικά αν είναι το επάγγελμα που θες να ακολουθήσεις ή να δεις κάτι εναλλακτικό, διαφορετικό, παρεμφερές. Είναι το πιο ενδιαφέρον καταρχήν κομμάτι της εκδήλωσης, γιατί βλέπεις
παιδιά 15, 14, 16, 17, έτσι το μεγάλο τους, το αληθινό τους ενδιαφέρον, να κάνουν κέρυες ερωτήσεις, πώς είναι η δουλειά, οι προοπτικές, τα χρήματα που παίρνουν κτλ. Και νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο στον ίδιο χώρο, το ίδιο απόγευμα, ένα παιδί να έχει τη δυνατότητα να καθίσει με αρκετούς του φάσματος των ενδιαφερόντων του και να πάρει τέτοιου είδους πληροφορίες. Από αυτή την άποψη, νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Λοιπόν, συνοπτικά θα πούμε ξανά το Σάββατο 8 Απριλίου στο ξενοδοχείο Ατλαντής, 5.30 ώρα, θα έχουμε αυτή τη χαρά να βρεθούμε όλοι μαζί, να γίνει η εισήγηση, να δοθεί ευκαιρία στους μαθητές, να κάτσουμε τους επαγγελματίες, να ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από δύο ανθρώπους που έχουν την εμπειρία, τη γνώση, την εξειδίκευση. Και την επόμενη μέρα, όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή, κάποιοι λίγοι κωδικοί υπάρχουν, μπορεί εύκολα κανείς και ηλεκτρονικά και μέσα από το QR κάτω δεξιά στην οθόνη και τηλεφωνικά στο φροντιστήριο, στη μονάδα στο Ηράκλειο. Αρκεί κάποιος να είναι μαθητής της πρώτης λυκείου της πόλης του Ηρακλείου. Σημαντικό περάσει. Διήμερο, θα πω εγώ. Πολύ σοβαρό, θεωρώ και εγώ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε σε αυτή την ευχάριστη θέση να βοηθάμε παιδιά και κόσμο. Αφορά, είναι πραγματικά μια εξωστρεφής δραστηριότητα που βοηθάει πάρα πολλά παιδιά. Όχι μόνο τους μαθητές μας, οι δικοί μας μαθητές έχουν περάσει το τεστ, έχουν ακολουθήσει την διαδικασία της συμβουλευτικής, έχουν βρει τους στόχους τους. Λοιπόν, δίνουμε αυτή την ευκαιρία, με αυτή τη μεγάλη εκδήλωση να κάνουμε και αυτό το πράγμα. Θα είμαστε λοιπόν, όλοι εκεί. Θα είμαστε, να το πούμε, ναι, γιατί είμαστε πολύ εγώ χαρούμενοι. Εγώ την πάσα μου που... την έδωσα, κύριε Μαυράκη. Εσείς τώρα την αξιοποιείτε όπως θέλετε. Επίσημα είστε προσκεκλημένοι και έχετε αποδεχτεί και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Και σε εκείνη τη λίστα με τους επαγγελματίες υπάρχει αναφορά και λέει μέσα μαζικής ενημέρωσης, παύλα επικοινωνία. Πολύ και κανονικά έπρεπε στην παρένθεση να λέει Χριστιανά και Λευτέρη. Ναι. Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ. Δεν έχουμε... Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κανέναν ιδιαίτερο. Να το κατάλογο, εκεί. Να τους εκεί τους κυρίους, κυρίως στη δεύτερη σειρά. Θα έχουμε λοιπόν αυτή την τιμή να σας έχουμε εκεί κοντά μας. Γιατί όντως υπάρχει κόσμος και παιδιά που ενδιαφέρονται για αυτόν τον κόσμο, τον δικό σας, των μέσων ενημέρωσης και της επικοινωνίας. Είναι μαγικός ο κόσμος αυτός και αν μπορούμε κι εμείς, ο καθένας από τη δική του πλευρά, από την δική του εμπειρία που όλα αυτά τα χρόνια τον ακολουθεί, νομίζω ότι είναι σπουδαίο και σημαντικό. Πολύ σπουδαίο για αυτό. Πολύ ωραία. Παιδιά. Το ραντεβού μας λοιπόν έχει κατοχυρωθεί. Το έχουμε εξασφαλίσει. Εντελώς. Πάμε απολύτως. Τώρα, κύριε Μαυράκη, στα πάμε, υπόλοιπα. Πάμε λίγο να. Σε ωραία. Αυτό που μου αρέσουν πολύ να ακούω. Αυτό που θα κάνουμε σήμερα και που είναι η τελευταία παρουσίαση στην πρώτη ενότητα που αφορά τρόπο οργάνωση μελέτη. Έχει να κάνει σήμερα με το focus διάβασμα, τα διαλύματα και τις επαναλήψεις όσο μπορούμε να προλάβουμε. Ο σχεδιασμός είναι από την επόμενη Δευτέρα να μπούμε και να περιγράφουμε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μοιρασμένα στα επιστημονικά πεδία. Έτσι, εκεί θα προσπαθήσουμε να ξεχωρίσουμε πράγματα, να μιλήσουμε για δικαιώματα, για σχολές κτλ. Κτλ. Πάμε λοιπόν να μπούμε για το focus διάβασμα και είναι η πρώτη σκέψη. Στις προηγούμενες εκπομπές, με αφορμή προγράμματα κτλ., κάναμε τέτοιες αναφορές. Κοιτάξτε να δείτε εδώ τώρα η κουβέντα ποια είναι. Το συχνότερο λάθος των παιδιών είναι ότι μπαίνουμε στο γραφείο να διαβάσουμε και δεν φροντίζουμε τις συνθήκες και δεν φροντίζουμε να συγκεντρωνόμαστε σε αυτό που κάνουμε. Δεν γίνεται ένας εγκέφαλος να προσπάθει να μελετήσει και ίσως να κάνει και άλλα πράγματα. Το κινητό, έτσι, τη βόλτα του. Περιοδικά πάνω, διάφορα βιβλία. Η συνθήκη είναι πολύ σαφής. Καθαρό γραφείο, έξω το κινητό από το γραφείο. Και από το δωμάτιο ολότελα, μην σας πω. Το δωμάτιο. Και focus διάβασμα που σημαίνει ότι είναι συγκεντρωμένο το διάβασμα και πρέπει να έχει οπωσδήποτε παύσεις. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος πάνω από 3-35 λεπτά δεν μπορεί να κάνει focus 100% με οτιδήποτε και αν ασχολείται. Αυτό προφανώς αφορά και τη μελέτη. Η πρόταση είναι συγκεκριμένη, αυτή που κάνουμε εδώ, ότι στα 45 λεπτά πρέπει οπωσδήποτε ο μαθητής να σηκώνεται, να βγαίνει από το χώρο του. Έστω 5 λεπτά να κάνει αυτή την παύση. Για να έχει τη δυνατότητα να κάνει focus, για να έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα αποδοτικό διάβασμα, πρέπει να συμβεί αυτό. Λοιπόν, οι σημειώσεις μας αυτό λένε ότι συγκεντρωμένο, απόλυτη συγκέντρωση δεν υπάρχει πάνω από τα 35-40 λεπτά. Οπότε θέλουμε ένα πλάνο. Καλό είναι στο ξεκίνημα της μελέτης να ορίσουμε τι θα κάνουμε σε αυτό το 45 λεπτό, τι θα κάνουμε σε αυτό το λίγο χρόνο που έχω και κάτσα εδώ για να συγκεντρωθώ και να το κάνω όσο πιο αποτελεσματικά. Πολύ σημαντικό. Πάμε στο από κάτω. Στην ουσία αυτό θέλουμε. Θέλουμε μικρές εκρήξεις συγκεντρωμένου διαβάσματος. Πυκνό διάβασμα, αποτελεσματικό διάβασμα, το μυαλό που κάνει ένα πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν αγωνιούμε, ότι διασπά την προσοχή μας, ότι αγωνιούμε για άλλα πράγματα, ότι μαθαίνουμε να οργανώνουμε την προσπάθεια και ότι προφανώς όταν είσαι διάλειμμα, μετά από κόπο, μετά από προσπάθεια, απολαμβάνεις και το διάλειμμα. Ακόμα και αν είναι 5 λεπτά, δεν έχει καμία σημασία. Είναι 5 λεπτά. Μας αξίζουν και αυτά τα 5 λεπτά για ξεκούραση. Πολύ σοβαρό. Τώρα, σαφής και το έχουμε ξαναπεί με διάφορους τρόπους, όπως και να είναι το κινητό και αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να είναι δίπλα. Δεν γίνεται, όσο και αν θέλουμε, να μείνουμε συγκεντρωμένοι.
πάμε στις παύσεις, όπου είναι απολύτως απαραίτητο, είναι βιολογικό, βιοχημικό το θέμα. Χρειάζεται επαναφόρτιση ο εγκέφαλος αυτή την πρωτεϊνοσύνθεση. Χωρίς παύσεις έχουμε αυτά τα overload και την κόπωση την τρομερή, τη διανοητική, που πολύ συχνά τώρα, Χριστιανά, ας πούμε ότι στο μυαλό μας έχουμε τα παιδιά της Β' της Γ' ηλικίου που προετοιμάζονται, που κάνουν περισσότερο κόπο. Δεν είναι μόνο αυτή. Και ο τρόπος της μελέτης, έχουμε πει και άλλες φορές, ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς. Δεν γίνεται να μπει ένα παιδί γυμνασίου, ένα παιδί δημοτικού στο γραφείο και να βγει μετά από 2 ώρες έξω. Είναι λάθος. Μεγάλο λάθος και υπερβολικό επίσης. Έτσι, μπράβο. Δεν είναι αποδοτικό όπως και να είναι. Δεν γίνεται να συγκεντρωθεί. Αυτό λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ο χρόνος στο γραφείο πρέπει να είναι πραγματικά αποτελεσματικός και γι' αυτό χρειάζεται αυτό το focus που λέμε και οι σωστές παύσεις. Σωστές παύσεις, έξω, κίνηση και αποφόρτιση. Να προχωρήσουμε λίγο ακόμα. Να ξεκαθαρίσουμε και για τους γονείς, κύριε Μαυράκη, οι οποίοι αν δουν το παιδί να είναι 3-4 ώρες μέσα, σου λέει τέλεια, έχει γίνει διάβασμα και μπορεί να ζωγραφίζουμε την κόλλα μας. Σημασία έχει να γίνει η δουλειά. Πολύ σωστά. Αναφερόμαστε και στην Ελληνίδα μάνα. Α, την αγαπάμε τη μάνα αυτή, αλλά κάπως να γίνει να πάει η ζωή μας παρακάτω. Εννοείται, έτσι είναι. Και γι' αυτό προσπαθούμε να ενημερώνουμε. Είπαμε ότι οι γονείς είναι παρόντες, πρέπει να έχουν άποψη. Καλά είναι να μαθαίνουν από τους ειδικούς, από τους δασκάλους, από τους ανθρώπους που ασχολούνται, για να μπορούν να εκφράσουν τεκμηριωμένα τη θέση τους. Λοιπόν, διατροφή, ύπνος, μουσική, γυμναστική είναι βασικές αρχές, ξαναλέω, αφορά όλες τις ηλικίες, όλους τους μαθητές που προσπαθούν να δουλέψουν. Για να πάμε να δούμε. Κάποια είναι αυτονόητα, κάποιοι τα έχουμε ακούσει. Το θέμα είναι ότι για τη σωστή εγκεφαλική λειτουργία, για τη συγκέντρωση, για τη δυνατότητα να απομνημονεύσει ο εγκέφαλος, τα χρειαζόμαστε αυτά. Είσαι πιο κοντά στο χώρο και ξέρεις τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει καλό πρωινό. Πώς ανεβάζεται επίπεδα της γλυκόζης, άρα πώς μπορεί να λειτουργήσει και να συγκεντρώνει το εγκέφαλος. Είναι σαφέστατο αυτό δηλαδή. Είναι εντελώς βιολογικό και ιατρικό το ζήτημα. Μικρά και συχνά γεύματα που τα προτείνουν. Ναι στα φρούτα, ναι στα λαχανικά, ναι στις βιταμίνες, ναι στα ωμέγα 3. Επίσης υπάρχει χρόνος για όλα. Αυτό ήθελα να πω εγώ για το κομμάτι της γυμναστικής, ας πούμε. Εννοείται. Και για τη μελέτη έχουμε χρόνο και για τη γυμναστική μας και για να προσέξουμε τη διατροφή και να κάνουμε κάποιο άθλημα ενδεχομένως που μας αρέσει. Ισορροπία. Όλα χωράνε. Λοιπόν, είμαι ακόμα λίγο στη διατροφή. Ναι στα ψάρια, σκυρούς καρπούς, στα αβοκάντο και ολικής αλλαγής προϊόντα, όχι υπερβολές καφέδες, όχι υπερβολές σοκολάτες που έχουν τις καφέινες και τα διάφορα. Ναι στο πράσινο τσάι που είναι η περιεκτικότητα σε καφέινη πολύ χαμηλή σε σχέση με τους καφέδες. Ναι στο νερό, στο πολύ νερό. Έτσι. Δεν περιμένουμε να διψάσει αφυδάτωση, σημαίνει έλλειψη αυτοσυγκέντρωση και κόπωση. Δίπλα το μπουκαλάκι λοιπόν, το νερό και το ποτηράκι στο γραφείο. Το έτσι, βλέπουμε, το καταναλώνουμε αμέσως. Λοιπόν, πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση του ύπνου. Το έχουμε πει με χίλιους τρόπους. Μετά τις 11, μετά τις 12 δεν υπάρχει διάβασμα. Η απόδοση πέφτει κατακόρυφα. Οι δυνατότητες, οι εγκεφαλικές δυνατότητες μειώνονται. Όπως και να το κάνουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Και ας νομίζουμε ότι μπορούμε ή νομίζουμε ότι μας βολεύει το διάβασμα τη νύχτα. Ναι, εγώ ησυχάζω, διαβάζω καλύτερα. Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση με τα μεσονύχτιο, το διάβασμα με τα μεσονύχτιο να είναι το ίδιο αποδοτικό με ένα πρωινό ή απογευματινό διάβασμα. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Εγώ ποτέ δεν κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια, τους ανθρώπους και τα παιδιά που λένε ότι είναι βραδινοί τύποι. Πώς μπορεί να συγκεντρωθεί κάποιος το βράδυ που έπεται και όλη η κούραση της ημέρας? Ακριβώς. Είναι αυτό. Δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Προηγείται η ημέρα με τη δραστηριότητά της και την κόπωσή της. Αυτό δεν επιτρέπει να φτάσουμε στο μάξιμουμ. Σε καμία περίπτωση δεν φτάνουμε στο μέγιστο της αποδοτικότητας. Λοιπόν, νυχτερινός ύπνος γεμάτος, 7 ώρες, οπωσδήποτε είναι αναντικατάστατος. Το μεσημέρι μπορεί κανείς να ξαπλώσει. Λένε ότι ο μεσημεριανός ύπνος, αν είναι ένα τεταρτάκι, ένα 20 λεπτό, δίνει μεγάλη όθηση και είναι αρκετό. Τώρα, με τη μουσική, μεγάλο θέμα επίσης. Τα ακουστικά και είναι μόδα και στον δρόμο και παντού. Ναι, εντάξει. Για το διάβασμα λέμε απαλή μουσική και δεν μπορεί να είναι όλο το διάβασμα με ακουστικά. Δηλαδή, από κάποιο σημείο και πέρα και εκεί υπάρχει κόπωση. Και εκεί υπάρχει αδυναμία συγκέντρωση 100%. Είναι μεγάλη πληροφορία νομίζω που έρχεται και από τη μουσική και από όλα αυτά που πρέπει να συγκρατήσω στο μυαλό μου για να τα κάνω πράξη. Είναι λίγο δύσκολο. Είμαστε, ξαναλέω, στη στρατηγική, στη λογική του focus διαβάσματος. Πώς θα γίνει να συγκεντρωθώ? Ας κάνω λιγότερο διάβασμα σε όγκο, αλλά να είναι όσο πιο αποδοτικό γίνεται. Αυτό είναι το πλάνο. Λοιπόν, ναι, στη γυμναστική, αεροβική, υπερπατήματα κτλ. Τα ξέρουμε, παράγονται ενδορφίνες και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και για την αποτοξίνωση και για την αποβολή του άγχους είναι πάρα πολύ σοβαρό και για τη δύναμη που παίρνω και προφανώς το πρόγραμμα που είναι ο μεγάλος, πώς να πω, παράγοντας που βοηθάει στο να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτό που κάνουμε. Αυτά ήταν εδώ. Τώρα, είπα να πούμε 2 κουβέντες για τις επαναλήψεις, γιατί είναι λίγο παρεξηγημένο κάποιες φορές. Πάντα το λέμε εμείς οι δάσκαλοι ότι δεν γίνεται διαφορετικά. Η πρώτη αυτονόητη ερώτηση, γιατί κάνω επανάληψη.
Προφανώς δεν γίνεται να τα θυμάσαι όλα και πάρα πολύ γρήγορα η γνώση και η πληροφορία φεύγει. Δεν γίνεται να συγκρατηθεί. Πότε πρέπει να κάνουμε επανάληψεις? Αρχίζουμε την επανάληψη πριν κουραστούμε. Είναι και αυτό ένα κλασικό λάθος. Να αφήνουμε την επανάληψη για το τέλος της προσπάθειας. Δεν είναι έτσι. Θέλουμε να είμαστε ξεκούραστοι όταν ξεκινήσουμε την επανάληψη. Ορίζουμε λοιπόν τον χρόνο της επανάληψης και δικαίως σωστά μπορεί να είναι στο ξεκίνημα. Πάμε τώρα εδώ. Πώς δουλεύει η επανάληψη, πότε είναι αποτελεσματική η επανάληψη, πότε πρέπει να την κάνουμε? Το πρώτο βασικό είναι ότι πρέπει να αρχίζουμε την επανάληψη γνωρίζοντας πόσο θα κρατήσει. Δηλαδή πρέπει να έχει αρχή, τέλος, μάλλον και μέση, δηλαδή πρέπει να έχει και τις παύσεις. Λέμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε το τέλος της επανάληψης, μπορεί να είναι μια δουλειά, μια μισή, δύο ώρες. Όπως είναι καλό να ξέρουμε και ποια είναι τα διαλύματα. Σε αυτό το σχήμα εδώ, αυτό μπορεί να δει κανείς εύκολα, είναι ότι είναι μια επανάληψη διάρκειας 2 ώρων προς το τέλος, με 3 διαλύματα, αυτά τα μισά ώρα που λέγαμε προηγουμένως. Με έναν τρόπο ενστικτόδη, όταν φτάνουμε στο τέλος της προσπάθειας και όταν είμαστε λίγο πριν τα διαλύματα, πάντα η αποδοτικότητα στη μελέτη και στον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό λοιπόν που περιγράψαμε εκεί λέει ότι καλό είναι να ξέρουμε και το τέλος και τις παύσεις μας, γιατί λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν τις παύσεις, η απόδοση μεγαλώνει, αυξάνεται, πολλαπλασιάζεται. Εγώ θα πω ότι η επανάληψη είναι η καλύτερη μας φίλη και συνοδοιπόρο σε όλο αυτό το ταξίδι που είτε λέγεται Πανελλαδικές, είτε λέγεται Διανύου την Τρίτη Γυμνασίου, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Συμπορευόμαστε με την επανάληψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυράκη, για ακόμη μια φορά, για τα φώτα σας, για τη βοήθεια, για τα ραντεβού που δίνουμε. Τα ραντεβού μας είναι ωραία. Την επόμενη Δευτέρα θα μπούμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για τις σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου της Ανθρωπιστικής Σχολής. Ξεκινάμε και θα δυναμικά. Κοντά, ναι, να μιλήσουμε για την τριτοβάθμια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.